Απόψε θα κλείσει ο Αλέξανδρος, αλλά θέλω λίγο να τον προκαλέσω, γιατί ασχολείται πάρα πολύ. Ξέρετε, διδάσκει και ο ίδιος ελληνική συνταγματική ιστορία. Άρα θέλω να τον προκαλέσω να κάνει και τη σύνδεση με την Ελλάδα στο τέλος, στα λίγα λόγια που προφανώς θα πει μετά. Η Γερμανία το 1919 ήταν ανώριμη χώρα για να έχει ένα τόσο προχωρημένο σύνταγμα. Αυτή είναι η βασική θέση που υποστηρίζει ο Σβόλος εδώ, τονίζοντας ότι ο κοινοβουλευτισμός ο γερμανικός την εποχή του Δεύτερου Ράιχ, δηλαδή την εποχή του Βίσμαρ και των Γουλιέλμων, δεν ήταν πραγματικός κοινοβουλευτισμός. Εκεί πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν υπήρχε παράδοση εκλογών, δημοκρατικών εκλογών, στη Γερμανία, ανάλογη με εκείνη που υπήρχε σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία κλπ. Αλλά θα πρόσθετα ανάλογη και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα, το γεγονός ότι εκείνη την εποχή έχουμε ήδη 30 εκλογές πίσω μας, εκ των οποίων οι 25 είναι εξαιρετικής ποιότητας εκλογές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μην πιάνουν αυτές οι ιδεολογίες οι οποίες έπιασαν στη Γερμανία και ο Δήμος αυτοκτόνησε. Η ιστορική λοιπόν σχετικοποίηση του γερμανικού παραδείγματος είναι κάτι που ήθελα να πω. Το άλλο αφορά το μέλλον και αυτό που φάνηκε να έχουμε διαφωνία με τον Κωνσταντίνο. Ας ξεχάσουμε τα γενεσιουργά αίτια. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πράγματι μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου η κύρια αντίθεση στην Ευρώπη είναι μεταξύ αφενός των υποστηρικτών της ανελεύθερης δημοκρατίας, της αυταρχικής όπως τη λέω εγώ, όπου έχουμε τα παραδείγματα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, Ορμπάν, Κασίνσκι, Τσεχίας, Σλοβενίας και φυσικά Πούτιν από τη μια μεριά, Τραμπ από την άλλη, και μία εγκλωβισμένη όπως την εποχή του ψυχρού πολέμου μεταξύ των δύο απειλών φιλελεύθερη συνταγματική Ευρώπη, η οποία δίνει τη μάχη των αξιών. Το γεγονός ότι και στην Ιταλία, μια χώρα σημειωτέων με λιγότερο παλιά παράδοση από εμάς σε ελεύθερες εκλογές, μην το ξεχνάμε, και είχε και μια δικτατορία, εμείς η δικιά μας ήταν 5 ετών στο Μεσοπόλεμο και 7 τη μεταπολεμική εποχή. Για σκεφτείτε τα 20 τόσα χρόνια του Μουσολίνη. Εν πάση περιπτώσει, και με μια Ιταλία όπου κερδίζει έδαφος, αισθάνομαι, αγαπητοί φίλοι, και σας θέλω να συμμεριστώ μαζί σας αυτή την αγωνία, ότι η κύρια αντίθεση είναι από τη μια μεριά, επαναλαμβάνω, ο αυταρχικός, το αυταρχικό μοντέλο που αναπτύσσεται κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, βάζω και τον Ερντογκάν μέσα, βάζω και τον Πούτιν, βάζω και το μοντέλο που υπενήσεται ο Τραμπ, που είναι εναντίον της παραδοσιακής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, και το παλιό μοντέλο. Η σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων της αγοράς από τη μια μεριά και των οπαδών του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας από την άλλη, είναι κατά τη γνώμη μου στο δεύτερο σκέλος, εντός του δεύτερου σκέλους. Δεν είναι η αντίθεση η οποία επικαθόρισε αυτήν που υπενήσουμε. Μεταξύ των, και είμαστε νομίζω όλοι μαζί, των υποστηρικτών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, άλλοι είναι υπέρ του παρεμβατικού κράτους και άλλοι είναι πιο νεοφιλελεύθεροι. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό που μας ενώνει, ενώνει και εμένα με την κυβερνόσα σήμερα Ελλάδα. Πιστεύω καλός ή κακός ότι η κυβερνόσα σήμερα Ελλάδα είναι με την μεριά, φοβάμαι ότι έτσι θα είναι στις επόμενες εκλογές, με τη μεριά του Μακρόν και με τη μεριά της Μέρκελ εναντίον των άλλων δυνάμεων που φάνηκαν να έχουν μεγάλη ισχύ και στην Ελλάδα με τον τρόπο που υποδέχθηκαν αυτό που μόλις έγινε για την Βόρεια Μακεδονία, ας το πω έτσι. Δηλαδή αισθάνομαι ότι η παραδοσιακή δεξιά είναι εκείνη η οποία πηγαίνει η εξορισμού πιο φιλελεύθερη προς την κατεύθυνση Σαλβίνη, Ντι Μάγιο κλπ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω με το όνομά του, με τη στροφή που έκανε το 2015 και τις μεγάλες επιλογές που έχει κάνει έκτοτε, παραμένει στη μεριά της φιλελεύθερης δημοκρατικής Ευρώπης, φυσικά με πολύ έντονο το κοινωνικό στοιχείο. Αν συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι πολύ σημαντικές παλαιότερες διαφορές μας θα ξεπεραστούν.
Ο Αλέξανδρος έχει το λόγο.